σε όλους. Θέλω να σας καλωσορίσω στη συζήτηση που θα έχουμε εδώ με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα. Σε μία έτσι κρίσιμη περίοδο, είναι και η προεκλογική εκστρατεία που εξελίσσεται διαρκώς. Όμως έχετε μιλήσει και αναφερθεί στο 2023 ως ένα έτος ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Διανύουμε λοιπόν μία πολλά υποσχόμενη περίοδο. Ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Φέτος άρχισε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά η τουριστική σεζόν. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 2023, δηλαδή πού θα κινηθούν τα έσοδα, τι προβλέπετε και για τις αφίξεις. Το 2022, χωρίς αγορές της Κίνας, της Αυστραλίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ήταν μια εντυπωσιακή χρονιά με ρεκόρ από την αγγλική αγορά, τη γαλλική αγορά, τη γερμανική αγορά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έσοδα 17,6 δις, 2,6 δις πάνω από τον προϋπολογισμό, ο οποίος είχε κατατεθεί προ του πολέμου στην Ουκρανία. Το 2023 θα είναι, με βάση τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε μέχρι σήμερα, άρα περαιτέρω 20% αύξηση της κρουαζιέρας και του οδικού τουρισμού και ρεκόρ πτήσεων πλέον από πολλαπλούς προορισμούς, direct, απευθείας στην Ελλάδα, μια χρονιά που θα σπάσουμε τα κοντέρ. Και αυτό θα έχει να κάνει με την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξιδιώτη, με ποιοτικό τουρισμό και με όλους τους προορισμούς, τους μπραντάρισμένους και τους εναλλακτικούς. Και είναι η αποτύπωση της απευθείας αναφοράς σε έσοδα στην πραγματική οικονομία, δηλαδή στους μικρούς, στους μεσαίους και στους μεγάλους, στον αγροτικό κόσμο, στον εμπορικό κόσμο, στο real estate και στην κατασκευή, στα 100.000 επαγγέλματα που είναι συναφή του τουριστικού κλάδου. Και πού υπολογίζετε ότι θα φτάσουν? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Όπως λέω κυρίως στους νέους ανθρώπους, όριο και ταβάνι δεν υπάρχει στην προσπάθεια και στη σκληρή δουλειά, άρα και στις φιλοδοξίες. Οι προβλέψεις είναι μεσοσταθμικά από 10 ως 20% πάνω από το 2022. Πάντως, ακούσαμε χθες και τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο του προγράμματος της τετραετίας που ανακοίνωσε, να βάζει βέβαια τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας στον τουρισμό μέσα σε αυτό και χωρίς όρους εποχικότητας. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιες κινήσεις γίνονται για να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν και κυρίως να αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός να διεκδικήσει μεγαλύτερο και ποιοτικότερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν έτυχε, έτυχε. Και θέλω να το εξηγήσω. Η επινίκηση τουριστικής περίοδου ήταν μία θεωρία. Κάθε χρόνο γίνονταν προσπάθειες, πράγματι οφείλω να τα αναγνωρίσω. Αλλά η στρατηγική υπήρχε στις χώρες της Δυτικής Μεσογείου, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και ενδεχομένως σε πιο χαμηλού επίπεδου τουρισμό στην Τουρκία. Άρα η Μαρμπέια, η Μαγιόρκα, τα Γκραν Κανάρια ήταν περιοχές που off-season δέχονταν τουρίστες και ταξιδιώτες. Νομίζω είναι κοινό τόπο ότι στην Αθήνα και στην Αττική δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει τουριστικό προϊόν από το 2022 στο 2023. Ότι όλοι οι μεγάλοι οίκοι πλέον επενδύουν στη χώρα, οι Six Senses, η Mandarin, η Hyatt, η W, η Brown, η Allen Only, και οι επενδύσεις είναι στην Αττική, που είναι το πίνακα του ΑΕΠ της χώρας, που είναι συνδεδεμένη πλέον με το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια ως ένα σύνολο. Είναι με βάση το home porting στην κρουαζιέρα, άρα προστιθέμενη αξία σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμπορικό κόσμο, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα ξενοδοχεία μας. Είναι όμως και σε εναλλακτικούς προορισμούς. Όταν Κύμολος τελειώνει τη σεζόν της αρχής Νοεμβρίου, η Νάξος επίσης, η Σίμη επίσης, η Χάλκη, το Καστελόριζο, η Αστυπάλαια, η Αλόνισος. Όταν η πρώτη σε οδικό τουρισμό είναι η Ρουμάνη, big spenders για τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θάσο πλέον οι μπροσούρες είναι στα ρουμανικά. Όταν η Ανατολική και η Δυτική Μακεδονία, που δεν υπήρχαν στο χάρτη του τουριστικού, ξαφνικά βρίσκονται εκεί και στην Ήπειρο δεν μπορείς στην κυριολεξία να βρεις δωμάτιο όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό δείχνει ότι πλέον ο τουρισμός δεν είναι εποχικός στην Ελλάδα, δεν είναι για 2,5 περιφέρειες. Είναι φτιαγμένο στρατηγικά από όλους, από τον ιδιωτικό τομέα και από το ελληνικό δημόσιο, από τους επιχειρηματίες, από τους επενδυτές και από τους εργαζομένους και φυσικά κεντρικά στρατηγικά του Υπουργείου Τουρισμού για να διαρκεί όλο και περισσότερο, να είναι όλο και πιο ποιοτικός και να αφήνει πραγματικό αδιαμεσολάβητο εισόδημα στους Έλληνες. Άρα είναι κάτι που μπορεί να καθιερωθεί αυτό, μας λέτε, γενικότερα, να παγιωθεί, να μην υπάρχει εποχικότητα στον ελληνικό τουρισμό. Θέλω όμως να σας πω, Υπουργέ, ότι μιλάμε για ένα success story, από το οποίο δεν μπορούν να υποφεληθούν οι περισσότεροι Έλληνες. Διότι τα νησιά έχουν γίνει απλησίαστα. Είναι και το κόστος. Δεν μπορούν να υποφεληθούν οι περισσότεροι Έλληνες.
Γιατί τα περισσότερα νησιά και φέτος, και ακούω και πολλά παράπονα, είναι απλησίαστα. Και δεν είναι μόνο το κόστος της μετάβασης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Είναι πολύ ακριβά και τα καταλήμματα. Ωραία. Η άποψή μου είναι, και στην εξήγησα πριν να την επαναλάβω, ότι επωφελούνται αυτής της άνθησης και της ανάπτυξης οι περισσότεροι Έλληνες, αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 105 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα για τους Έλληνες, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν, όπως λέτε, και υπάρχουν τέτοιοι. Ή δυσκολεύτηκαν, έπρεπε να συνεισφέρουμε στο εισόδημά τους προκειμένου να μπορούσαν να κάνουν διακοπές. Γιατί συμμετέχουν σε αυτή την επιτυχία και στα κέρδη και στα έσοδα οι περισσότεροι Έλληνες? Θα σας πω. Γιατί ο κ. Βασιλικός και το μελητήριο το ξενοδοχειακό. Στη μελέτη που έκανε έδειξε ότι το 88% των προϊόντων από την ελληνική γη καταναλώνονται σε ριζόρτ, ξενοδοχεία, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστιατόρια, ταβέρνες, μαγαζιά κλπ. Άρα, ο κλάδος αυτός ο οποίος θα είναι το μεγάλο διακύβευμα για το μέλλον, η πρωτογενής παραγωγή και πώς και ποιοι θα υποστούν συνέπειες από την κλιματική αλλαγή ή ποιοι θα πλουτίσουν από αυτό και θα αναπτυχθούν, κυρίως ζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τον τουρισμό. Το εμπορικός κόσμος. Υπάρχουν 280.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Η συντηρητική πλειοψηφία ζει και ανθίζει γύρω από τις τουριστικές περιοχές. Και αυτό που έγινε στην Αθήνα φέτος και στην Αττική δεν έχει προηγούμενο. Οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες θα ρωτάνε πλέον πόσο κάνει. Είναι οι έμποροι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ο ΕΟΤ κάνει καμπάνια πλέον 12 μήνες το χρόνο και για το shopping in Greece. Ξήγησε ότι γιατί να αγοράζουμε στο Λονδίνο ή στη Ρώμη, στη Παρίσι ή οπουδήποτε και όχι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά τα κάναμε ελκυστικά για τους ξένους και απαγορευτικά για τους Έλληνες. Θα σα πω για τους Έλληνες. Ο κατασκευαστικός κλάδος έχει 40 επαγγέλματα η οικοδομή. 8 στις 10 επενδύσεις του 2022 ήταν τουριστικές επενδύσεις υποδομών στον τουρισμό. Άρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται ή έχουν επιχειρήσει στο κομμάτι αυτό, αναπτύσσονται ξανά. Θυμάστε, ήταν μοχλός ανάπτυξη στη μεταπολίτευση. Το φτιάχνω ένα σπίτι για τον εαυτό μου, την κόρη μου, ένα εξοχικό, το γιο μου και ούτω καθεξής, μέσα από το τουριστικό προϊόν. Και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στα παρεμφερή επαγγέλματα. Είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, το 25% του ΑΕΠ της χώρας, άμεσα ή έμεσα. Γι' αυτό και βλέπετε μια μεταμόρφωση, ένα transformation του Delphi Forum. Οι οικονομικές παράμετροι συζητιόντουσαν κυρίως στα βαρέα και βλέπετε ακόμα και τα βαρέα που ήταν πριν από εσάς, εμάς εδώ πέρα, αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ο τουρισμός. Πάμε να μιλήσουμε για τους Έλληνες όμως τώρα. Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και τα προγράμματα τουρισμός για όλους που έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού και τα εξέλιξε σε ψηφιακά βάουτσερ έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα να εισπράττουν επαγγελματίες, να χρησιμοποιούν οι δικαιούχοι, έκαναν τη Σάμο, που ήταν μια πολύ παθη περιοχή με φωτιές και σεισμούς, να έχει sold out πέρσι και 20% αύξηση από πέρσι φέτος. Τη Βόρεια Εύβοια επίσης. Και έδωσε τη δυνατότητα να απορροφηθούν, επαναλαμβάνω, 105 εκατομμύρια ευρώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικία ή οικογένειες, μονογονεϊκές ή ανθρώπους οι οποίοι ήταν με χαμηλά εισοδήματα και να μπορέσουν, όπως έχετε δίκιο που το λέτε, να κάνουν αξιοπρεπώς διακοπές σε τόσους πολλούς προορισμούς στην Ελλάδα που δεν μπορώ να αναγνωρίσω πρόβλημα στην επιλογή ή στις δυνατότητες ή στο βαλάντιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε 124 νησιά που κατοικούνται και έχουμε υπηρετικούς προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε την Πελοπόννησο, έχουμε το Ιόνιο, έχουμε εξήγηση από την Ανατολική και τη Δυτική Μακεδονία, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου που ξανά πήραν μπρος και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Οι επιλογές είναι τόσες πολλές, άρα ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός υπάρχουν και οι επιλογές και εμάς τι μας ενδιαφέρει. Ξέρουμε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο προφανώς όλοι οι προορισμοί θα είναι γεμάτοι. Θέλουμε και τον Οκτώβριο, θέλουμε και τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτός είναι ένας τομέας που μπορεί να ενισχυθεί και ο σχεδιασμός σας θα τον περιλαμβάνει και το επόμενο διάστημα. Θέλω να μείνω και σε αυτά που πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη σας. Για παράδειγμα, διατυπώνονται πολλά παράπονα φέτος από εργαζόμενους στον κλάδο ότι λείπει προσωπικό. Υπολογίζεται περίπου 60.000 θέσεις εργασίας θα είναι κενές φέτος. Και έχετε μιλήσει για εισαγωγή εργαζομένων, αλλά είναι κάτι και που κοστίζει και ενέχει και ένα ρίσκο. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα κομμάτι του εργασιακού δυναμικού στο τουριστικό κλάδο λόγω της πανδημίας έκλεισαν όλα. Δεν πέτρανε αεροπλάνα, κλειστά ξενοδοχεία. Αναγκάστηκε ένα βιοποριστή να ψάξει δουλειά αλλού. Δεν γύρισαν πίσω όλοι αυτοί στην ύφεση της πανδημίας, ούτε σε εμάς, ούτε στις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Χαιρετίζω τη συμφωνία εργοδοτών εργαζομένων στον τουρισμό για κλαδικές συμβάσεις εργασίας με αύξηση 10,5% στους μισθούς των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα resort, υποχρεωτική κλαδική σύμβαση. Συμφωνώ και θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως
Έχω συστήσει επανειλημμένως και θα το κάνω και από το Delphi Forum σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού να δίνουν καλές ποιοτικά και οικονομικά σε απολαβές θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Αν δείτε, η πλειοψηφία των εργοδοτών που είναι σοβαροί επαγγελματίες δεν έχουν πρόβλημα να βρουν προσωπικό, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Η εισαγωγή, η δυνατότητα εισαγωγής κάτι λιγότερο από 10.000 ανθρώπων από το εξωτερικό πρώτη χρονιά για τον τουριστικό κλάδο έγινε αποκλειστικά σε συγκεκριμένες υποομάδες επαγγελμάτων, στις οποίες έχουμε δει ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε προσωπικό από την χώρα. Κοινώς οι Έλληνες ενδεχομένως δεν πάνε εύκολα μέσα στη λάτζα ή μέσα στην κουζίνα ή σε συγκεκριμένα κομμάτια υποομάδες επαγγελμάτων. Και άρα είναι θεμητό. Θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις εγκαίρως. Θα σας πω. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσω, όχι τόσο πολύ στο ξενοδοχείο και στα resort, όσο στο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είχαμε και ένα κομμάτι μαύρης εργασίας. Δεν το επικροτώ. Πρέπει να παταχθεί. Άρα δεν πιστεύω ότι τα νούμερα αυτά ακριβώς. Και για του λόγου του αληθές, όταν ο πρώην ΟΑΕ του Υπουργείου Εργασιακού Συνταγματικού. Εγώ σας μεταφέρω ότι διατυπώνεται από την πλευρά των εργαζομένων στον κλάδο. Ζήτησε από τις περιφέρειες και από τους επαγγελματίες να στείλουν ένα περιφέρεια και ένα νομό και ένα νησί και ένα δήμο ποιες είναι οι πραγματικές τους ανάγκες για να τους δώσουμε. Δεν είναι από τα νούμερα και τα στοιχεία. Είναι όμως μια πρόκληση για το μέλλον. Συμφωνώ μαζί σας και παραλαμβάνω επειδή είναι μια αγορά και κυρίως μιλάμε σε ανθρώπους της αγοράς και της ελεύθερης οικονομίας. Θα πληρώσετε περισσότερο για τους εργαζομένους μας, που είναι οι πρεσβευτές μας στο εξωτερικό και οι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν πίσω ως revenues πολύ πολύ μεγάλα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό για την οικονομία, για τους επιχειρηματίες, για τους εργοδότες στη χώρα. Δεύτερο ζήτημα, βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, γνωρίζετε καλά το θέμα, παραπονούνται για τη φορολογία. Εκεί μένει να γίνει κάτι, κατά τη γνώμη σας. Ποιοι παραπονούνται? Όσοι έχουν επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες του κλάδου λένε ότι φορολογούνται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους, ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο. Εννοείται σε σχέση με τους ξενοδόχους και τους επιχειρηματίες και τη βραχυχρόνια, θα σας πω. Νομίζω ότι οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και η δυνατότητα της μεσαίας τάξης των λαϊκών στρωμάτων της μέσης ελληνικής οικογένειας στα χρόνια των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών να επινοικιάσουν μια γκαρσονιέρα ή ένα σπίτι, ένα εξοχικό, και αυτό να συνεισφέρει στο εισόδημά τους, ήταν σωτήρια και πολύ ενισχυτική για την ελληνική οικονομία και για τους ίδιους. Την επικροτώ. Αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο μανδύα αυτών των ανθρώπων και έχουν 50, 60, 70, 80, 90, 100 κατοικίες στη Μύκονο ή οπουδήποτε, και υποδίονται τη βραχυχρόνια, ενώ προσφέρουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή άλλες, προκειμένου να επίπτουν από την εφορία, τα ασφαλιστικές φορές κλπ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, γι' αυτό και η Προεδρία της Κυβέρνησης μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγησή μας, επεξεργάζεται αύξηση της φορολογίας. Αύξηση των εισφορών για αυτούς οι οποίοι, επαναλαμβάνω, το κάνουν επαγγελματικά και σε υψηλό επίπεδο. Το οποίο θα το δούμε σύντομα αυτό. Το οποίο θα το δούμε σύντομα. Έναν των υπολείπων, για τους οποίους ποια είναι η απέτηση, να υπάρχουν υγειονομικοί κανόνες σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχει ποιότητα, και να υπάρχουν και κανόνες ασφαλείας, έξοδος κινδύνου, τα βασικά πράγματα, έτσι ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε ποιοτικά τη δουλειά αυτή που την οποία κάνουμε. Πάντως, κάτι που θα έχετε ακούσει επανειλημμένα κι εσείς είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης. Και όχι μόνο λόγω της ενέργειας και των εξελίξεων σε διεθνές πεδίο. Ζητούν λοιπόν αν υπάρχει το περιθώριο να μειωθεί η φορολογία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Προβλέπετε κάτι τέτοιο? Είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι πρέπει να μειώνονται οι φορολογίες. Αυτή είναι η ιδεολογία της παράταξής μας και προσωπικά το βαθύ πιστεύουμε. Μια μέρα ίσως θα είναι οι συνθήκες τέτοιες και θα έχουμε φύγει μακριά από τις κρίσεις για να μπορούμε να έχουμε και flat tax στη χώρα και να είναι αυτό ένας μοχλός ανάπτυξης, δηλαδή να προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες, τις μονομονιακές οικογένειες, τα ΜΕΑ και τους ανθρώπους αυτούς που πρέπει να στηριχθούν και από εκεί πέρα να είναι αναπτυξιακό εργαλείο η φορολογία. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό ένας πολιτικός προεκλογικά να λέει πράγματα και να τα εφαρμόζει μετεκλογικά. Πρέπει να το δώσουμε αυτό το Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι σε πολύ δύσκολες εποχές και καιρούς με πολλαπλές κρίσεις, προεκλογικά μίλησε για μείωση φορολογίας και των εισφορών και το είδαμε τουλάχιστον σε 50 περιπτώσεις. Άρα είναι σημαντικό να κρίνεται κανείς και στη διάρκεια, καθορίσει την αξία αυτό το οποίο έχει κάνει. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι? Οι συνθήκες αναπτυξιακές, οι επενδυτικές, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Delphi Economic Forum, έτσι ώστε τα υπερκέρδη, το υπερπλεώνασμα, να μπορεί ακριβώς να στηρίξει περαιτέρω μείωση φορολογικών συντελεστών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από τον τουρισμό, νομίζω.
να συνεννοηθούμε τώρα μεταξύ μας. 2022, ανάπτυξη στη χώρα έδωσε ο τουρισμός. Για τους μη γνωρίζοντες, η Τράπεζα της Ελλάδος βγάζει τρίμηνα report. Όταν μιλάει για τεράστια επιτυχία λοιπόν του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης και σωστά στην εξαγωγή υπηρεσιών, και βλέπετε αυτά τεράστια ποσοστά και νούμερα, να το μεταφράσουμε ποια είναι αυτή η εξαγωγή υπηρεσιών. Κυρία Σαράφογλου, είναι ο τουρισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευλογούμε τα γέλια μας εδώ. Εγώ θέλω να σας πω για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, πώς θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε όχι μόνο τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος, αλλά κυρίως το να μην χαθεί η ταυτότητα. Κάτι που θα έχετε κι εσείς συζητήσει επανειλημμένα, συνέβη και στην Ισπανία, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη χώρα μας μέσα από ένα συγκεκριμένο προϊόν που έχει πολιτισμική ταυτότητα, που έχει συγκεκριμένη στόχευση και όπως σας είπα, που θα μπορεί να διεκδικήσει ένα λίγο πιο ποιοτικό κομμάτι της τουριστικής αγοράς. Και είναι ένας στόχος αυτός. Καθώς, με ποια στρατηγική θα το πετύχουμε? Είτε εγώ είμαι υπουργός τουρισμού, είτε είναι κάποιος άλλος, αυτό είναι πάντα στη διακριτική ευχαίρεια ενός πρωθυπουργού. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ οι stakeholders, οι εταίροι μας, ο ΣΕΤΕ, η POX, οι άνθρωποι της αγοράς, οι μεγάλες εταιρείες, οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες ακτοπλοείας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στρατηγικά κερδίζουν από το προϊόν αυτό, έχουν εκπονήσει μελέτες πολύ επαγγελματικές και υψηλού επίπεδου και με κορυφαίες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάρκεια, ποιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτά της μοναδικότητας, μοναδικής εμπειρίας την οποία θέλουμε. Να μην γίνουμε κοινώς χτισμένοι στις ακτογραμμές μας, όπως έγινε η Ισπανία πριν από μία-δύο δεκαετίες και το πληρώνει ακόμα. Άρα, το μοναδικό στοιχείο το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε, εγώ το πιστεύω. Παράδειγμα, έχω συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών και πρέπει να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε, είναι ήδη στο τραπέζι πάνω, τα παραδοσιακά ταβερνάκια σε ορεινούς προορισμούς ή νησιωτικούς προορισμούς, αυτά τα παραδοσιακά, τα παλιά με το ξύλινο τραπεζάκι ή το τραπεζάκι αυτό μικρό πάνω στη θάλασσα, τα ξύλινα με την ψάθα από πάνω κλπ. Να μπορούν να έχουν αναπτυξιακά, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν έτσι. Δύο, οι περιοχές οι οποίες έχουν χρώμα στη χώρα και έχουν ταυτότητα, όπως είναι αυτή η περιοχή, πανέμορφη, Σαράχοβα, στον Δελφόν, στο Γαλαξίδι, στην Ιταία, να μπορούν να διατηρηθούν. Έτσι η Ήπειρος έγινε από πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης πριν από 15 χρόνια. Νομίζω ένα success story τεράστιο που έχει χειμερινό τουρισμό, city break και καλοκαιρινό προορισμό, γαστρονομικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, hiking, tracking, αθλητικό τουρισμό, wellness, παραδοσιακά προϊόντα, γαστρονομία κλπ. Κλπ. Άρα, έγινε δουλειά. Ξέρετε και την Deloitte, εμάς και την PwC, ανά προορισμό, τα ειδικά χαρακτηριστικά της, η σήμανσή της, η γαστρονομία της, ο τρόπος με τον οποίο κανείς αναπτύσσει τα τοπικά πολεοδομικά, τα χωροταξικά και ούτω καθεξής. Όλα αυτά περιγράφονται και μένει να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Το μεγαλύτερο στοίχημα της επόμενης τετραετίας είναι τα έργα υποδομής για τον τουρισμό. Και περιγράφω σε 20 δευτερόλεπτα ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η λύση. Το πρόβλημα είναι ότι οι ακτογραμμοί μας και οι παραλίες μας ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Η επένδυση σε ξενοδοχεία, resort και αναπτυξιακά σχέδια, σε ό,τι έχει να κάνει με το residence, με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα περιβαλλοντικά, οι ΜΠΕ περιβαλλοντικές, τα ενεργειακά, η αναβάθμιση κτηριακή με βάση την ενεργειακή αυτονομία, να ρίξουμε πηγές ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας. Πάντα βέβαια στο πλαίσιο των κανόνων, Υπουργέ, γιατί βλέπουμε και ένα όργιο ευθερεσιών πολυοδομικών στη Μύκονο, για παράδειγμα, για το οποίο ήδη η κυβέρνηση έχει αρχίσει να κάνει εκστρατεία. Θα σας πω τι πιστεύω και γι' αυτό. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και πού θα τους βρούμε και λοιπά στο Υπουργείο Εργασία, οι εργαζόμενοι στις περιφερειακές υπηρεσίες του τουρισμού και στο ΝΕΟΤ και λοιπά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα, βλέπουμε μια πολυδιάσπαση πολλών και σημαντικών κλάδων που καταλήγουν να είναι η αρτιμηχανή της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε προτείνει στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η Προεδρία της Κυβέρνησης το επεξεργάζεται και θα υλοποιηθεί. Ουσιαστικά, εμέσως πριν σαφώς το είπε στο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν επισκέφθηκε τελευταία φορά ο Πρωθυπουργός και έκανε σύσκεψη με τον ΣΕΤΕ, ότι θα πάμε σε ένα πλάνο, fast track, μιας πλατφόρμας που μπορεί να τα ενώνει όλα αυτά, να τα ελέγχει και να τα τρέχει μπροστά στον χρόνο, γιατί τα στερεά απόβλητα, οι υδάτινοι πόροι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η απαγόρευση του πλαστικού, το parking και το berth allocation στα νησιά μας,
στην Αθήνα, τα βασικά αέρια υποδομής, λιμάνια, μαΐνες, λιμοβραχίες, αγκυροβόλια, χιονοδρομικά κέντρα κλπ. Είναι τα βασικά αέρια υποδομής και το μεγάλο στοίχημα για όποιον είναι σε αυτή τη θέση στην επόμενη τετραετία. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση, υπάρχει κάτι που φοβάστε ότι μπορεί να διαταράξει φέτος την τουριστική σεζόν? Νομίζω πως όχι. Αποδείξαμε και μέσα στην πανδημία και πριν ότι είναι πολύ ισχυρό το brand Ελλάδα, είναι στα 5 κορυφαία στον πλανήτη. Και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε, που είναι η οικονομία της χώρας, είναι η ανάπτυξη της χώρας, είναι η μεσαία τάξη, είναι η μικρή και η μεσαία, είναι η ραχογελιά της ελληνικής οικονομίας, με πολύ ψηλό επίπεδο συνέστησης κάνουν τη δουλειά τους. Όταν δεν συμβαίνει αυτό, επειδή αναφέρατε ένα νησί, μπορεί να υπάρχουν πολυεθνικές παρανομίες, αυθαίρετα και αυθαιρεσίες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, σας διαβεβαιώ. Αλλά με αφορμή τη Μύκονο και γενικά παντού, θέλω να σας πω ότι είναι πολύ όρημη κοινωνία. Ο κόσμος, ο επιχειρηματικός, οι πολίτες να αφομοιώσουν, να δεχτούν και να επικροτήσουν και πώς τους βγαίνουμε πιο μπροστά την πολιτική, το να υπάρχουν κανόνες και νόμοι για όλους. Για τους ισχυρούς, για τους μη ισχυρούς. Δικαιοσύνη για όλους. Για τους ισχυρούς, για τους μη ισχυρούς. Για τους πολλούς, για τους λίγους. Και το παράδειγμα δεν μπορεί να ξεκινάει από τους πολλούς και τους ανίσχυρους. Πρέπει να ξεκινάει από τους ισχυρούς και αυτοί οι οποίοι είναι οι έχοντες και αυτοί οι οποίοι θεωρούν μερικές φορές ότι είναι πάνω από τον νόμο. Αποδεικνύεται ότι κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.